ευρύτερο κοινό, θα πρέπει να είναι κάτι που σε ενδιαφέρει. Όχι παρακλητικό, ελάτε και να εκλαμβάνετε τι αδερφέ. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει σαν βασικά και προσφέρουμε κάποια σεμινάρια στα μέλη μας, τα οποία έχουν σκοπό και στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης μέσα από μια θεματική προσέγγιση. Αυτό, βέβαια, εστιάζεται στις υποχρεώσεις τις δικές μας που έχουμε να κάνουμε για τις δικές μας επιχειρήσεις. Από την άλλη, όμως, τονίζουμε με πολύ μεγάλη έμφαση τις υποχρεώσεις της πολιτείας, των φορέων οι οποίοι είναι ταγμένοι να ελέγχουν και να επιτηρούν τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής, και δυστυχώς με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε ότι η πολιτεία αδυνατεί να ελέγξει την παρανομία, η οποία την τελευταία περίοδο ανθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να πλήττει ανεπανόρθωτα νόμιμες επιχειρήσεις, και πέραν από την κρίση την οποία όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε, να προστίθεται ακόμα ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δημιουργείται μέσα από την παράνομη δραστηριότητα πολλών μικρών υποστατικών, τα οποία προσφέρουν συγγενικές υπηρεσίες με τα κέντρα αναψυχής, αλλά δεν έχουν εξασφαλίσει καμία απολύτως άδεια. Αναφέρεστε και σε κάτι άλλο το οποίο αφορά παρανομία ή μόνο για τις άδειες? Να σας πω, είναι εντελώς παράνομα τα υποστατικά, αρχίζουν τη λειτουργία τους κάτω από μία ταπέλα άλλη και στη συνέχεια προχωρούν χωρίς να έχουν δικαίωμα να σερβίρουν φαγητό, χωρίς να έχουν δικαίωμα να μεταδίδουν μουσική, που πολλές φορές αυτή είναι και ζωντανή μουσική ακόμη, και βέβαια γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ο κύκλος εργασιών έχει για όλους μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι να μπαίνουν συνεχώς και νέοι και παράνομοι ακόμα, οι οποίοι να στερούν από τους νόμιμους επιχειρηματίες αυτό που δικαιούνται. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, μεγάλες αντιπαραθέσεις και βέβαια οδηγεί και πάρα πολλές νόμιμες επιχειρήσεις στο κλείσιμο, με αποτέλεσμα να μένει και πάρα πολλής κόσμος άνεργος και πολλές οικογένειες να οδηγούνται στον δρόμο. Ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα βέβαια που αντιμετωπίζει η βιομηχανία την περίοδο αυτή είναι το all inclusive που προσφέρουν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό στερεί από χώρους εστίασης της περιοχής, των παράλιων περιοχών θα έλεγα, από αυτό που θα μπορούσαν να έχουν σαν επιχειρήσεις, και τώρα την τελευταία περίοδο βλέπουμε ξενοδοχειακές μονάδες να εκμεταλλεύονται μια χαλάρωση που τους προσφέρει η νομοθεσία, η οποία τους δίνει το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται σε ανάπτυξη ένα επιπρόσθετο 5%, και με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε ότι οικοδομούν θεματικά εστιατόρια που, αν υπήρχε και λίγος κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να επισκεφθεί τα εστιατόρια μιας περιοχής, αυτός να επιστρέφει ξανά πίσω στις ξενοδοχειακές μονάδες, κάτι το οποίο με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σίγουρα σε κλείσιμο πάρα πολλών επιχειρήσεων. Πείτε μας έτσι λίγο σύντομα για τα σεμινάρια στα οποία αναφερθήκατε. Mm-hmm. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η εκπαίδευση των ατόμων μέσα από αυτά τα σεμινάρια? Λοιπόν, τα σεμινάρια αυτά επικεντρώνονται στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να βελτιώσουμε τις επιχειρήσεις μας, ανεξάρτητα με το τι έχει υποχρέωση η πολιτεία να κάνει προς το σκοπό αυτό. Άρα εμείς επικεντρωνόμαστε στην εκπαίδευση του προσωπικού μας, στην εξειδίκευση του προσωπικού, στη βελτίωση στο μέγιστο βαθμό των υπηρεσιών μας, είτε αυτές αφορούν την βελτίωση του φαγητού, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης, τον έλεγχο των τιμών να βρίσκονται σε καλύτερα και πιο λογικά επίπεδα, και βέβαια να επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ και να εστιάζουμε την προσοχή μας στο μέγιστο βαθμό στον επισκέπτη, τον οποίον έχουμε στόχο να φέρουμε ξανά και ξανά πίσω στη δική μας επιχείρηση.